Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μία νέα περίοδο στο ΔΠΘΕ, Κέρκυρας. Αρχής γενομένης σχετικά δύσκολα, γιατί είχαμε μία έλλειψη και προσωπικού και υποδομών και χρηματοδοτήσεων. Ωστόσο, είμαστε πολύ αισιόδοξοι, γιατί παρόλες τις δυσκολίες ξεκινάμε ένα λαμπρό έργο με την κυρία Γκερέκου, η οποία πρεσβεύει την Κέρκυρα. Και όχι μόνο πρεσβεύει την Κέρκυρα, συνδυάζεται αυτό με το Αχίλλειο και την ιστορία της πριγκίπισσας Σύση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δέσουμε ό,τι πιο όμορφο έχει η Κέρκυρα. Και αυτόν να το δώσουμε στην κεντρική σκηνή του θεάτρου, για να μπορέσει να χαρεί ο κερκυραϊκός λαός πολιτισμό, παραγωγή πολιτισμού και θέαμα το οποίο είναι ανωτάτου επίπεδου. Γενικότερα, προγραμματίζουμε τα επόμενα βήματά μας ως ΔΠΘΕ Κέρκυρας με παραστάσεις όπως αυτές οι οποίες ξεκινούν από απόψε με το Σολομό, όπως και με την Αγορομάνα. Η κυρία Δούκα, η διευθύντριά μας, η οποία έχει μια καταλυτική σχέση με το θέατρο, μπορεί να σας πει περαιτέρω αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει και θα είναι μεγάλη μου χαρά να την ακούσουμε. Για μια περίεργη συγκυρία, η έκτη χρονιά της θητείας μου ενώνεται με την πρώτη χρονιά, γιατί θέλω να το πω εδώ, γιατί σήμερα πραγματικά έχουμε δύο παραστάσεις που συνδέονται με αυτή την προσωπικότητα που θα σας πω τώρα, με την αγαπημένη μας τη Χρύσα τη Σπηλιώτη. Είχε ξεκινήσει από το θέατρο Volt μία εξαιρετική ιδέα του ιδρυτή και σκηνοθέτη Δημήτρη Καρατζιά να γραφτούν μονόλογοι για τους διάσημους άνδρες στους οποίους θα πρωταγωνιστούσαν οι μαμάδες τους, δηλαδή οι μανάδες τους. Με την επωνυμία «Ο γιος μου». Ο γιος μου Νικόλαος Μάντζαρος, αν θυμάστε, ο γιος μου Διονύσιος Σολωμός. Είχε έρθει τότε λοιπόν η Χρύσα μας εδώ με την παράσταση του Μάντζαρου στο μεγάλο θέατρο της Κέρκυρας, στο ΔΠΘΕ, και εγώ τότε μόλις είχα αναγγελθεί για καλλιτεχνική διευθύντρια. Ξεκινήσαμε λοιπόν και με τη συμβολή του Ζαχαρία του Ρόχα, που θα έπαιζε το ρόλο του Χριστομάνου, να μιλάμε κάποιες ιδέες για την εμβληματική φυσιογνωμία της Σύση. Ήταν μία επιθυμία μου, ένα όνειρο δικό μου, να συναντηθεί η Σύση με τον δολοφόνο της μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τις επαναστάσεις, τις διαψεύσεις των επαναστάσεων, όλοι αυτούς τους τρικυμιώδους αιώνες που ζήσαμε από την άνοιξη των λαών το 1848 και πριν, τις δολοφονίες των, όπως ξέρετε, των υψηλά ιστάμενων δελφίνων, πριγκίπων και βασιλιάδων, μέχρι και τη Σοβιετική Ένωση, την πτώση του τείχους και όλα αυτά που ζήσαμε εμείς ως σήμερα. Τι νόημα θα είχε να βρεθεί μια εστεμένη με το δολοφόνο της σε έναν ουτόπο. Δυστυχώς, όπως ξέρουμε, η Χρύσα μας κάηκε στην τρομερή φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πριν από όλα αυτά όμως είχε κάνει το κάστινγκ της καρδιάς της, είχε βρει την Άντζελα και της είχε πει τι ωραία που θα ήσουν στην Κέρκυρα να κάνεις τη Σύση. Και να που πιστεύω ότι με αυτό κλείνει ένας κύκλος ανταπόδοσης σε αυτή την προσωπικότητα και η παράσταση της Αγγέλικας Νίκλη Σολομού είναι αφιερωμένη στη μνήμη της. Θα σας τα πει ο Περικλής όταν πάρει το λόγο για την παράσταση που ξεκινάει σήμερα. Θέλω να πω δηλαδή παντού για μας είναι ένα κούμπιμα της ψυχής μας προς τη Χρύσα Σπηλιώτη. Τώρα, λεπτομέρειες για τη Σύση μας. Το έργο γράφτηκε από τον Ζαχαρία Ρόχα. Θα παιχτεί 14, 15 και 16 Ιουνίου στη μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου και ελπίζουμε από την Κέρκυρα να ξεκινήσει μια καριέρα και μια πορεία για αυτό το έργο που να μείνει αλυσμόνητη, γιατί πραγματικά είναι το πρώτο έργο που γράφεται παγκοσμίως για τη Σύση θεατρικό. Συνήθως γίνονται κινηματογραφικά, σειρές στο Netflix, όπως είδαμε, ταινίες.
θεατρικό που να ακουμπάει μια άλλη όψη της ιστορίας της, δεν έχει υπάρξει. Θα ήθελα να καλέσω τον Ζαχαρία το Ρόχα, λοιπόν, και τους υπόλοιπους συντελεστές. Λοιπόν, συγγραφέας ο Ζαχαρίας ο Ρόχας, σκηνοθεσία είναι δική μου, τα κοστούμια θα τα κάνει ο Μίλτος Μπαμπανίκος, τη σκηνογραφία ο Άκης Ιδάρης, την κινηματογράφηση, τον πολύ ωραίο στιγμιότυπο που είχαμε την τύχη και την χαρά εκτές να πάρουμε στο Αχίλιο, είναι του Θάνη του Τσίγκα. Εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση και να ευχαριστήσω θερμά την εταιρεία Κινήτων Δημοσίου και ειδικά την κυρία Αντωνογιαννάκη για την παραχώρηση του Αχιλίου και την διευθύντρια του Μουσείου του Αχιλίου, την κυρία Μαλέσκου, γιατί πραγματικά ήταν πολύτιμη βοήθειά του σε όλα τα στάδια. Τη μουσική επιμέλεια θα κάνει ο Μάνθος Δαμίγος, βοηθός σκηνοθέτη Μαριάννα Γιαννίου, κομμός η Σιβάσο Ιτσιόλα και μακιγιάζει η Αγγέλικα η Αρμένη. Ηθοποιοί μας, πριγκίπισσα Σίση, η Άντζελα Γκερέκου, Λουίτζι Λουκένη, ο Σπύρος Ουρβίνος, Λουίζα Λουκένη, η Ντίνα Ιαβαγιανού και Άγγελος και στο ρόλο του γιου της Ροδόλφου, ο Νίκος Μέλος. Επίσης εμφανίζεται ο Ζαχαρίας ο Ρόχας, στο ρόλο που είχε πρωτονηρευτεί χρήσα γι' αυτόν, τον Κωνσταντίνο Χριστομάνο, και σας εξηγώ στο δελτίο τύπου τη τρομερή σχέση που είχε με την αρχαία Ελλάδα η Σίση, εκτός από την Κέρκυρα, στην αρχαία γραμματεία, στην οποία τιμήσε ο Κωνσταντίνος Χριστομάνος ως σκηνοθέτης της και ιδρυτής της νέας σκηνής του ελληνικού θεάτρου. Ήταν ο πρώτος που έφερε, σπουδαγμένος στη Βιέννη βέβαια, την οτροπία της εμφάνισης του σκηνοθέτη. Οφείλουμε πολλά σε όλη τη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και του ΔΥΠΕΘΕ και τη στήριξη σε μια τέτοια μεγάλη παραγωγή που ελπίζω να απολαύσει και έρχεται. Είναι το δεύτερο έργο που έχω γράψει, που ανεβάζει η Βαρβάρα. Οπότε είχα απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που θα συμβεί. Για να γραφτεί το έργο, ήξερα και ήθελα και ευχόμουν στο ρόλο της Σίση να είναι η Άντζελα, η Γκερέκου, την παίχνουμε βαθύτατα. Ήταν ένας οδηγός πάνω στις ικανότητες της ηθοποιού και της περσόνας, ώστε να μπορέσω να γράψω το έργο. Το έργο, πέρα από τα ιστορικά στοιχεία που περιέχει και την αλήθεια πάνω στην ζωή της Σίση, κυρίως ασχολείται με ένα προαιώνιο ερώτημα, τι γίνεται όταν μπούμε στην περιοχή της συγχώρεσης και ποιοι είναι οι νόμοι και οι κανόνες της αγάπης που πρέπει να επαναεφευρεθούν για να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Εγώ, σαν καλλιτέχνης, 45 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να μην αναγνωρίζω πάρα πολλά πράγματα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μου από όταν ξεκίνησα. Η πιο πικρή στιγμή του καλλιτέχνη, νομίζω, είναι όταν αναγνωρίζει ότι από τότε που ασχολήθηκε με την τέχνη, ο κόσμος δεν μετακινήθηκε ούτε μία μοίρα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στις αιώνιες αλήθειες, που για μένα η πιο αιώνια αλήθεια είναι η αγάπη και η συγχώρεση. Το κομμάτι νομίζω αναλύθηκε πλήρως και ουσιαστικώς από τους καθήλυν αρμόδιους. Ας εστιάσω τουλάχιστον το λόγο μου στην προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι, κατά την άποψή μου, μεγάλης και ουσιαστικής σημασίας. Υπό την έννοια ότι και η κυρία Γκερέκου, η οποία είναι ανατοπανελλήνιο γνωστή, και η προσπάθεια του ΔΥΠΕΘΕ θα αναδείξει και πολιτιστικά και πολιτισμικά, αν θέλετε και τουριστικά, την Κέρκυρα. Όσον αφορά τα δύο σημεία που ανέφερε η κυρία Γκερέκου, το θέατρο και το Αχίλιο είναι τα δύο πολυπόθητα όνειρα και των Κερκυραίων, αλλά και των επισκεπτών. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται συλλογική δουλειά και να συνδέσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας όλοι οι τοπικοί φορείς. Και έχω την άποψη ότι αυτό θα γίνει και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, γιατί αυτό θα εκτιμηθεί αναλόγως και από την κοινωνία της Κέρκυρας. Τα λόγια βεβαίως περιτεύουν, οι πράξεις θα αποδείξουν του λόγου του αληθές.